Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λυπάμαι που συναντιόμαστε πάλι με αφορμή αυτό το θέμα. Καλοτάξιδο να πω εισαγωγικά απλώς για το καινούριο σας CD που κυκλοφόρησε το Σάββατο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σαν το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, ναι. Σε όλη την Ελλάδα, παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα πάλι με μια μουσικό στο δρόμο. Δυστυχώς η αστυνομία αυτή τη φορά υπερθεμάτισε στην αναλγησία και το λέω με τα λόγου νόσους αυτό, διότι για κάποιο διάστημα είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε μια, για ένα χρονικό διάστημα που υπήρξε μια άτυπη αναμονή εν ώψη μια αντιμετώπιση του ζητήματος θεσμικά και νομοθετικά. Μετά από αρκετούς μήνες υπάρχουν πάλι παρενοχλήσεις, υπάρχουν προσαγωγές και αυτή τη φορά ξεπεράσαμε τα όρια, προχωρήσαμε σε σύλληψη και σε μήνυση από πλευράς των αστυνομικών οργάνων σε βάρος μιας μουσικού του δρόμου, η οποία έπαιζε ακριβώς απέναντι από το αστυνομικό τμήμα στην Αριστοτέλους, εξ όσων έχω μάθει, γιατί ήμουνα και εκτός Θεσσαλονίκης εχθές, με μία μικρή, πολύ μικρή ενίσχυση. Δεν εννοώ δηλαδή ότι είχε ένα αυτοσχέδιο μικρό ηχητικό μηχάνημα με μπαταρία και δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο στοιχείο ηχορύπανσης για να τεκμηριώσει τη σύλληψη. Εξάλλου δεν μηνύθηκε για ηχορύπανση ή παραβίαση του ουραρίου κοινής ησυχίας, μηνύθηκε για επαιτία από ό,τι έχουμε μάθει. Υπήρξε καταγγελία και έτσι κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί? Να σας πω την αλήθεια, σήμερα θα το ξέρουμε αυτό. Mm. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αστυνομία δεν δέχτηκε καν να μιλήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μουσικών, τον Πέτρο τον Κάραλη, που αυτό επίσης θεωρώ ότι δεν ευνοεί στο διάλογο που επιχειρούμε τόσα χρόνια, γιατί αγγίζουμε τα δύο χρόνια πια αυτής της προσπάθειας. Στον αληθεί αυτό το ζήτημα, οριστικά, σε μια εποχή που πραγματικά η μουσική στο δρόμο, πέρα από ένα αξιολογότατο δείγμα πολιτισμού, για κάποιους ανθρώπους αποτελεί και έναν τρόπο επιβίωσης στον κλάδο των μουσικών, στην πόλη και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το οποίο προσανατολιζόμαστε σαν σωματείο αυτή τη στιγμή, γιατί μίλησα και με τον πρόεδρο, ο οποίος δυστυχώς για οικογενειακούς λόγους δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να, τέλος πάντων, να είναι στο τηλέφωνο ή κάτι, προσανατολιζόμαστε για την Τετάρτη το πρωί, γύρω στις 12 η ώρα, σε μια άειχη διαμαρτυρία έξω από το αστυνομικό τμήμα όλων των μουσικών πια της πόλης. Θα κατεβούμε με σφραγισμένα τα στόματα, επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που λέμε και να κοινοποιηθεί, να κοινωνικοποιηθεί καλύτερα να το πω, το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα, το οποίο θίγει νέους ανθρώπους, θίγει παλιούς μουσικούς, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς πια αναζήτησης μιας σύνταξης που ίσως δεν θα έρθει και ποτέ. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην τόσο σοβαρή αυτή ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος. Σαν σωματείο επίσης έχουμε κάνει μια κίνηση, περιμένουμε την Τετάρτη να υπάρξει μια παρέμβαση στη Βουλή πια για το θέμα. Εκτός των άλλων είχαμε κάνει μια κίνηση πριν λίγες μέρες προς την εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης εδώ, για να μπορέσουμε να μπορέσουμε να απαλείψουμε αυτή τη διάταξη, τη μεταξική, γιατί ουσιαστικά είναι μια μεταξική διάταξη που αφορά την επαιτία. Να απαλληφθεί αυτή η διάταξη που μας αφορά και μας εντάσσει σαν μουσικούς σε αυτό τον άχρηστο, τον κάκιστο τέλος πάντων νόμο. Υπήρξε κάποια εξέλιξη? Σας πήρα μονότρεμα. Είχατε ζητήσει από την εισαγγελία, για να αποσαφινιστεί αυτό που είπατε σχετικά με τη δίωξη για επαιτία, ναι. Υπήρξε κάποια ανταπόκριση, σας έχει ενημερώσει? Βεβαίως και υπήρξε ανταπόκριση. Απλά η εισαγγελέας μας ενημέρωσε ότι για να μπορέσει να τεκμηριωθεί το αίτημα δεν μπορεί να γίνει από ιδιώτη, παρά πρέπει να απευθύνει το αίτημα κάποιος δημόσιος φορέας. Και υπήρξε μια συζήτηση μήπως το κάνει η αστυνομία. Δυστυχώς η αστυνομία προτιμά τον άλλο δρόμο. Λυπάμαι πραγματικά για αυτό το πράγμα, δηλαδή μου φαίνεται ανίκουστο. Δηλαδή να υπερθεματίζει με τέτοιο τρόπο στην αναλγησία σε ένα τόσο απλό ζήτημα, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Χρειαζόμαστε μια νομοθετική ρύθμιση αυτή τη στιγμή? Προφανώς. 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 Να ξεκαθαρίζει δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι επέτες. Επέτες, και να απαλληφθεί αυτή η μεταξική διάταξη. Δηλαδή προφανώς στο σύστημα, στο νομικό μας σύστημα υπάρχουν τέτοιες διατάξεις για πολλά ζητήματα της ζωής που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπουν σε μια σειρά. Ένα από αυτά είναι και αυτό.
Τώρα η κοπέλα αυτή δηλαδή τι κρατήθηκε, θα πάει αυτόφορο, τι συμβαίνει? Όχι, όχι, μηνύθηκε και θα πάει από ό,τι κατάλαβα σε τακτική δικάσιμο. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να πάρει το κουράγιο και να στηθεί στο τέλος δημοσία να διεκδικήσει την επιβίωσή του. Τώρα τι να πούμε, δηλαδή ποια θα είναι η ημερήσια απολαβή του, από ό,τι καταλαβαίνετε θα είναι πολύ πενιχρή. Εντάξει, τώρα το να πάει σε ένα δικαστήριο και να πληρώσει δεν ξέρω πόσα χρήματα για αυτή την ιστορία, καλά εννοείται ότι το σωματείο θα είναι δίπλα της. Δεν το συζητούμε αυτό, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Το ψυχολογικό του πράγματος, θέλω να πω, δεν είναι μόνο το οικονομικό, το αν μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Σίγουρα, και το θέμα σίγουρα. Της περιπέτειας που περνά. Σίγουρα, σίγουρα. Και πιστεύω ότι θίγεται γενικότερα και η νέα γενιά η οποία έρχεται στα πράγματα σιγά σιγά και για αυτήν αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης αυτός ο τρόπος επικοινωνίας με το κοινό, με τον κόσμο. Δηλαδή, πέραν αυτού, θίγεται και ο πολιτισμός αυτή την πόλη και μάλιστα στην καρδιά της πόλης, στην ιστορική Αριστοτέλους. Η Αριστοτέλους για τους Θεσσαλονικείς εμπεριέχει και ένα συμβολισμό ιδιαίτερο. Δεν μπορεί να απονευρωθεί από τέτοια στοιχεία της κοινωνικής μας ζωής. Δηλαδή, νιώθω, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή σκυλεύουμε στην ιστορία αυτής της πόλης με αυτή τη στάση. Είτε αυτό αφορά το Δήμο, είτε αφορά την αστυνομία, είτε αφορά, αν θέλετε, και εμάς τους ίδιους που πιθανόν να υπερβούμε τα όρια σε κάποια ζητήματα, ας το πούμε, παράβασης του ωραρίου ή της ηχορύπανσης κλπ. Δεν πρέπει να μπει μια σειρά, δηλαδή, και να εξανθρωπιστεί όσο των δυνατών εποφελία των μουσικών και των ανθρώπων της μουσικής του δρόμου αυτό το ζήτημα. Και όχι με διατάξεις κατασταλτικές και κυνήγι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκρισή σας. Καλημέρα σας.